Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο Μανώλης Γλέζος, η εμβληματική μορφή της αριστεράς αλλά και της αντίστασης κατά των ναζί κατακτητών στη διάρκεια της κατοχής. Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1922. Από τα μέσα της δεκαετίας του 30 η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αθήνα και το 1940 ο Μανώλης Γλέζος πέρασε στην ΑΣΟΕ. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής έδωσε το παρόν στην αντίσταση του λαού μας. Η πλέον τολμηρή ενέργεια ήταν εκείνης της νύχτας της 30ης προς την 31η Μαΐου του 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο Σάντα σκαρφάλωσαν στα βράχια της Ακρόπολης, κατέβασαν από εκεί το μισητό σύμβολο του κατακτητή της Βάστιγκα με μοναδικά τους όπλα, ένα φαναράκι και ένα σουγιά. Η θέα της σημαίας που λείπει από τον ιστό προκαλεί εκνευρισμό στον κατακτητή και δίνει κουράγιο στον κατακτημένο αλλά αδούλωτο λαό της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Η ποινή ερήμην σε θάνατο. Όταν είδαμε ότι ούτε και με τα σηματόσχηνα γίνεται, πιάσαμε το κοντό που ήταν πια ελεύθερος από το δέσιμο που είχε με τα σηματόσχηνα και αρχίσαμε να τον μπάλουμε. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκούλα. Μας κουκούλασε και εντελώς. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε πάνω στο σύμβολο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ο Μανώλης Γλέζος, ο αγνός πατριώτης με όλη τη σημασία της λέξης, ο δυναμικός και ευαίσθητος πολίτης μέχρι το τέλος της πολυκύμαντης διαδρομής του, θα παραμείνει στη μνήμη μας ως μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας μας. Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του για να περάσει ένας μεγάλος Έλληνας, αυτός που πρώτος κατέβασε το σύμβολο των κατακτητών από την Ακρόπολη, για να αναδειχθεί έτσι ο ίδιος σε σύμβολο της ελεύθερης πατρίδας μας. Μετά την απελευθέρωση, δραστηριοποιήθηκε διαδοχικά μέσα από τις τάξεις του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, ενώ βρέθηκε σε διευθυντικές θέσεις πρώτα στο Ριζοσπάστη και μια δεκαετία αργότερα στην Αυγή. Συνολικά 16 χρόνια της ζωής του πέρασε σε εξορίες και φυλακές. Όπως χιλιάδες αγωνιστές, πέρασε χρόνια σε φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια. Σε μία από αυτές, στις φυλακές του Ιτζεδίν στα Χανιά, επέστρεψε το 2017, καλεσμένος του Παντελή Βούλγαρη για τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «Το τελευταίο σημείωμα». Η είσοδος ήταν πορτάκια μικρά που χωρούσε μονάχα ένας άνθρωπος να περάσει και ήταν έτσι φτιαγμένα ακριβώς για να δείχνει ότι μπήκε στη φυλακή, πρέπει να σκύβεις μπροστά μας. Ήμουνα συγκρατούμενος με ένα βοσκό κριτικό, ο οποίος μου έμαθε τους 33 ριζίτικους σκοπούς και τους τραγουδούσε όλους. Η Ελλάδα, η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη έχασαν ένα σπουδαίο μαχητή της πρώτης γραμμής. Αυτή το θυμό σου, αυτή την οργή θα το μετατρέψει σε πολιτική πράξη. Και η πολιτική πράξη είναι η συμμετοχή του λαού σε αυτές τις διεργασίες που κάνουμε.